Θα πάμε τώρα στη συζήτησή μας με τον κύριο Σταύρο Θοδωράκη, επικεφαλής του κόμματος στο Ποτάμι. Καλησπέρα από όλους μας. Καλησπέρα. Και να ξεκινήσουμε με το θέμα της ημέρας, γιατί είδα ότι κάνατε μία παρέμβαση. Δηλαδή, το γεγονός ότι δύο ελληνικές συστημικές τράπεζες προσέφηγαν για έκτακτη βοήθεια ρευστότητα στον ELA, στον μηχανισμό αυτό. Στέλνετε ένα μήνυμα με αυτή την παρέμβαση που κάνετε, που λέτε επευθυνόμενος και στην Νέα Δημοκρατία και στο ΠΑΣΟΚ και στο ΣΥΡΙΖΑ, συνέλθετε και δείτε την πραγματικότητα. Ναι, υπάρχει μία ανευθυνότητα, είναι φανερό. Η ανευθυνότητα είναι βέβαια των κυβερνώντων, του κ. Σαμαρά και του κ. Βενιζέλου, που τα κάνανε όλα πολύ βιαστικά, να ευνηδιάσουν το πολιτικό σκηνικό, να μην προλάβει ο Παπανδρέου να κάνει κόμμα, να κάνουμε γρήγορα εκλογές. Αυτό έχει σε μια συνέπεια να έχουμε υστέρηση στα έσοδα, υστέρηση που θα συνεχιστεί και τον Ιανουάριο. Μιλάμε για κάποια δισεκατομμύρια. Αυτό όμως η διαφορά ήταν καμιά δεκαπενταριά μέρες, 20. Ούτως ή άλλως δεν επισπεύθηκε τόσο πολύ. Δεν γίνεται επειδή διάστηκε, γίνεται επειδή είναι και Πρωτοδημοκρατία. Δεν νομίζω. Ο Δεκέμβριος ήταν ένας ταραγμένος μήνας λόγω της συμπεριφοράς της κυβέρνησης. Τέλος πάντων, σημασία έχει ότι υπάρχει κατ' εμάς μια ανευθυνότητα και από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας, που φάνηκε μέχρι τις σημερινές τους αποφάσεις, μέχρι τις αποφάσεις δηλαδή να ξεκινήσουν οι εκλογές. Και βέβαια και υπάρχει η ανευθυνότητα του ΣΥΡΙΖΑ, που τα παρουσιάζει όλα εύκολα στην ελληνική κοινωνία, λέει στον κόσμο να μην πληρώσουν φόρους και τέλος πάντων δημιουργούν ένα κλίμα που θα έχει ένα συγκεκριμένο αντίκρισμα στα ταμεία. Δηλαδή θα έχουμε υστέρηση και τον Ιανουάριο, που σημαίνει ότι θα χρειαστούμε κάποια λεφτά το Φλεβάρι, το Μάρτι, λεφτά που δεν υπάρχουν, έτσι. Και απ' την άλλη έχουμε το αστείο να βγαίνουν κάποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και να λένε ότι εμείς δεν θέλουμε τα μνημονιακά λεφτά, δεν θέλουμε τα 7,5 δις, γιατί είναι του μνημονίου. Το πρόβλημα είναι, κατά τη γνώμη σας, πολύ σοβαρό. Και εν πάση περιπτώσει, ο τρόπος που το διαχειρίστηκαν. Ελπίζω να μην. Όχι, άλλο θέλω να σας πω. Ναι. Ο τρόπος που το διαχειρίστηκαν ως τώρα, γιατί υπάρχει μια τελείωτη κουβέντα τον τελευταίο μήνα για το αν η χώρα καταραίει, αν η οικονομία καταραίει, αν θα φύγει η Ελλάδα από το ευρώ. Αυτή είναι, κατά τη γνώμη σας, μια συζήτηση που ωφελεί ή βλάπτει τη χώρα. Και μήπως η ίδια η συζήτηση τροφοδοτεί περαιτέρω ένα ενδεχομένως υπαρκτό πρόβλημα. Κοιτάξτε, είναι μια συζήτηση που βλάπτει τη χώρα και είναι μια συζήτηση που δεν πρέπει να γίνεται. Και νομίζω ότι εδώ υπάρχει ευθύνη πάλι και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ. Η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί να τρομοκρατήσει τον κόσμο και ο ΣΥΡΙΖΑ με τις ανευθυνότητες του τρομοκρατεί επίσης τον κόσμο. Εμείς λέμε ότι η χώρα δεν θα φύγει από το ευρώ. Και σε ό,τι αφορά το ποτάμι, ως τρίτη δύναμη της χώρας, σύμφωνα με όλες τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, εγγυόμαστε ότι θα κάνουμε όλες τις δυνατές προσπάθειες έτσι ώστε οι όποιες διαπραγματεύσεις να μην οδηγήσουν στην απομάκρυνση της χώρας από την Ευρωζώνη. Αυτό πρέπει να το ξεχάσουμε. Δεν υπάρχει δεν είναι πλάνο της Ελλάδας να απομακρυνθεί από το ευρώ. Και ελπίζω ότι δεν είναι πλάνο κανενός. Από εκεί και πέρα, ότι υπάρχουν προβλήματα και στην υπόθεση της διαχείρισης του χρέους και στις διαπραγματεύσεις, βεβαίως υπάρχουν προβλήματα. Γι' αυτό ακριβώς πρέπει να υπάρχουν και σοβαρές λύσεις. Εμείς έχουμε πει ότι χρειάζεται μια εθνική ομάδα διαπραγμάτευσης. Το λέω από τον Φεβρουάριο, μόλις βγήκαμε. Εκεί συμφωνείτε, φαίνεται, με τον ΠΑΣΟΚ, κύριε Πρόεδρε. Εκεί να πω το εξής όμως, κύριε Πρόεδρε. Παρακαλώ. Ξέρετε, δεν θα αποφασίσουμε εμείς αν θα μείνουμε ή θα φύγουμε από το ευρώ. Όχι. Θα πω, δεν θα αποφασίσουμε μόνο εμείς. Υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που κάνουν κουμάντο. Όχι, εμείς θα αποφασίσουμε. Ακούσατε τον κύριο. Εμείς θα αποφασίσουμε. Πρέπει να κάνουμε αυτά που μας ζητούν για να μείνουμε. Επιτρέψτε. Τον κύριο Σόιμπλε τον ακούσατε σήμερα. Ναι, ναι. Έχετε δίκιο που το επισημαίνετε, αλλά εμείς τελικά θα αποφασίσουμε. Ο ελληνικός λαός θα αποφασίσει. Εμείς θα το διορθώσουμε για να συμφωνήσουμε, όπως είπε και ο πρόεδρος Ρόμπι πριν από ένα μήνα. Εμείς θα αποφασίσουμε αν θέλουμε να τηρήσουμε τα συμφωνηθέντα που θα μας κρατήσουν μέσα στο ευρώ. Αυτό. Ναι, η αίσθησή μου, και όχι μόνο η αίσθησή μου, είναι ότι η συντριπτική πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας, ανεξαρτήτως αν θεωρεί λάθος την πολιτική του Σαμαρά και του Βενιζέλου, θέλει να μείνει η χώρα στην Ευρώπη, στην καρδιά της Ευρώπης. Θέλει να μείνει στο ευρώ. Άρα είναι στο δικό μας χέρι οι εκλογές αυτές να αποδείξουν ότι υπάρχουν δυνατές ευρωπαϊκές δυνάμεις. Και το ποτάμι είναι μια δυνατή ευρωπαϊκή δύναμη. Ξέρετε κάτι, που θέλει να τα αλλάξει όλα, αλλά θέλει να μείνει στο ευρώ. Λοιπόν, όλα αυτά είναι ωραία, να μείνουμε στο ευρώ. Υπάρχει ένα κόμμα τουλάχιστον στην Ελλάδα, ίσως περισσότερο από ένα κόμμα, που λένε ότι θα μείνουμε στο ευρώ, αλλά διαφορετικά. Πιστεύετε ότι μπορούμε να μείνουμε στο ευρώ διαφορετικά? Κοιτάξτε, αναφέρεστε βέβαια στο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, και άλλα κόμματα που το λένε αυτό. Όχι. Κυρίως το λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, βέβαια. Συγγνώμη, το Κομμουνιστικό Κόμμα έχει ξεκάθαρη θέση. Δεν έχει σχέση υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, ναι. Μην μας τρομάζουν οι λέξεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ, λοιπόν, σύμφωνα και με τη δική σας εκτίμηση, έχει μία αφιβολία για το ευρώ. Όχι αμφιβολία, καμία. Ναι. Λέει ότι θέλει να μείνει στο ευρώ, αλλά διαφορετικά, με άλλο τρόπο. Με άλλη διαπραγμάτευση, με άλλους κανόνες. Το έχω ακούσει με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Άκουσα ένα στέλεχο του ΣΥΡΙΖΑ να λέει: η μισή μου καρδιά στην Ευρώπη βρίσκεται. Και αναρωτιέμαι πού βρίσκεται η υπόλοιπη μισή. Για μας δεν υπάρχει δίλημα.
Η καρδιά της Ελλάδας πρέπει να υπάρχει στην Ευρώπη. Άρα πρέπει να οθήσουμε τις ευρωπαϊκές χώρες, τις ευρωπαϊκές κοινωνίες σε μια φιλική συνεχή προσπάθεια προς τη χώρα μας, ώστε και η χώρα μας να μπορέσει να πάρει αυτές τις κρίσιμες αποφάσεις στο επόμενο διάστημα. Κύριε Θεοδωράκη, θέλω να ρωτήσω το εξής, για να το κάνουμε πιο πρακτικό. Η χώρα έχει εκλογές την επόμενη Κυριακή, θα προκύψει μία βουλή. Με βάση τα δημοσκοπικά ευρήματα τα σημερινά, φαίνεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πρώτο κόμμα. Δεν μοιάζει πιθανό για την ώρα να εξασφαλίσει και την αυτοδυναμία. Θέλω να ρωτήσω λοιπόν την θέση του ποταμιού. Εάν θα συνεργαστείτε με το ΣΥΡΙΖΑ, ποιες προϋποθέσεις θέτετε, εάν συζητάτε ευθεία συνεργασία ή αν σκέφτεστε ακόμα και στάση ανοχής στο κοινοβούλιο, αν βεβαίως την δεχτεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Κοιτάξτε, πρώτον πρέπει να ξέρουμε ποιο είναι το εκλογικό αποτέλεσμα. Παίζει ρόλο πόσο είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, πόσο είναι η Νέα Δημοκρατία και πόσο είναι το ποτάμι. Έτσι. Γιατί το τι ποσοστό έχει καθορίζει πόσο μπορεί να επηρεάσει τις εξελίξεις. Είναι ξεκάθαρο. Φαντάζομαι η πολιτική σας θέση πάντως δεν προσδιορίζεται από το ποσοστό. Όχι. Είναι σταθερή, υπαρκτή και μπορείτε να μας την παραθέσετε. Η θέση μας. Δεν θα διαμορφωθεί δηλαδή η πολιτική σας άποψη από το πόσο θα πάρετε. Όχι. Την έχετε για να πάρετε κάτι. Δεν ακριβώς έτσι, κύριε Βαγγελάτο. Πρέπει να ξέρεις πάντα πόσο είναι το μπόι σου για να μπει σε μια συζήτηση. Εμείς λοιπόν λέμε ότι το ποτάμι, σαν ισχυρή τρίτη δύναμη, θέλει αυτή η χώρα να αποκτήσει κυβέρνηση την επόμενη μέρα των εκλογών. Mm-hmm. Θέλει λοιπόν να μην πάμε σε μια καινούρια περιπέτεια μιας νέας εκλογικής μάχης που θα είναι καταστροφή για τη χώρα, καταστροφή της τουριστικής περίοδου τουλάχιστον. Λέμε λοιπόν ότι θα κάνουμε τα δύνατα δυνατά να υπάρχει μια κυβέρνηση την επόμενη μέρα. Αλλά τα δύνατα δυνατά περιλαμβάνουν πολλά πράγματα. Εμείς είμαστε υπέρ του να υπάρχει μια ευρωπαϊκή κυβέρνηση. Είμαστε μια. Με το ΣΥΡΙΖΑ μπορείτε να συνεργαστείτε κάτω από τις σημερινές συνθήκες, δηλαδή γνωρίζοντας το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ από τη μία πλευρά. Αυτό δεν εξαρτάται. Από την άλλη, τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, να το ολοκληρώσω. Και παίρνοντας υπόψη και το γεγονός ότι ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι δεν θέλει να συνεργαστεί μαζί σας, επειδή σας αποκαλεί συμπληρωματική δύναμη του μνημονιακού κατεστημένου. Ναι, άρα, πώς θα προκύψει μια τέτοια συνεργασία καταρχάς, είναι ρεαλιστικό αυτό? Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν διαβάζει πάρα πολύ καλά αυτά τα οποία λέμε, αλλά αυτό είναι μια μικρή λεπτομέρεια. Γι' αυτό ακριβώς τους είπαμε ότι επειδή υπάρχει μια αδυναμία να καταλάβουν τι λέει το ποτάμι, προκαλέσαμε τον κύριο Τσίπρα αν θέλει να κάνουμε ένα debate, αφού δεν θέλει και φοβάται ο κύριος Σαμαράς να κάνουμε οι δυο μας ένα debate, για να ξεκαθαρίσουμε ποιος είναι μνημονιακός, ποιος δουλεύει υπέρ της χώρας, ποιος δουλεύει υπέρ των συμφερόντων, ποιος δουλεύει υπέρ των συντεχνιών. Για να κλείσω αυτό το θέμα που λέτε για την αφιβολία που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με το ποτάμι. Από εκεί και πέρα, εμείς λέμε θα συνεργαστούμε με όποιον επιτάσσει ο ελληνικός λαός για να μην μείνει ακυβέρνητη αυτή η χώρα. Αλλά δεν θα συνεργαστούμε δίνοντας μια λευκή επιταγή. Εμείς δεν θα υπογράψουμε τα προγράμματα των άλλων. Έχουμε συγκεκριμένες απόψεις. Εγώ πάντως πήρα απάντηση, κύριε Θεοδωράκη, και καθαρή σε αυτό που ρώτησα. Πάω όμως στο επόμενο. Παρακαλώ. Υπάρχουν ζητήματα μείζωνα τα οποία θα τεθούν αμέσως μετά τις εκλογές και εφόσον σχηματιστεί κυβέρνηση. Παίρνουμε λοιπόν το υποθετικό σενάριο πάντα του ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πρώτο κόμμα και χρειάζεται συνεργασία ενδεχομένως στη δική σας. Λέει λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ, εγώ θα ζητήσω τη συνολική επαναδιαπραγμάτευση. Πρώτα η διαπραγμάτευση και μετά το ό,τι άλλο. Και αυτό περιλαμβάνει και το χρέος. Και μάλιστα ζητά τη διαγραφή χρέους του μεγαλύτερου μέρους. Δεν νομίζω ότι ζητάει ακόμα. Δεν έχετε καλή ενημέρωση. Αυτά τα ζητούσε πριν από ένα μήνα. Τώρα έχει πει ότι μπορούμε με μια επιμήκυνση να διορθώσουμε το χρέος. Το οποίο δεν είναι και σταθερό, κύριε Θεοδωράκη. Νομίζω ότι έχει διακυμάνσει. Τη δική σας. Και άλλωστε δεν χρειάζεται να κόψει το χρέος, γιατί θα κόψει η κυρία Μαρία Ραχίλη, θα κόψει μονέδα, οπότε δεν χρειάζεται. Αυτό ήταν μια έξυπνη λύση. Έχω μάλωσα πάρα πολύ με τα στελέχη μου, γιατί δεν το είχε σκεφτεί κανείς αυτό. Είναι κάτι πολύ απλό και πολύ συγκεκριμένο. Να κόβεις χρήμα και να το μοιράζεις στον κόσμο. Τέλος πάντων, ναι. ας μην παίζουμε με τον πόνο. Πάμε τους. Να γυρίσουμε τώρα σε αυτό που θέλουμε να μας πείτε, ποιες είναι οι δικές σας θέσεις και οι κόκκινες γραμμές ενδεχομένως σε αυτό που λέμε διαπραγμάτευση. Δηλαδή, το ποτάμι τι θα διαπραγματευόταν με την Ευρώπη σήμερα, αν μετήχε σε κυβερνητικό σύστημα. Εμείς έχουμε φτιάξει μια ομάδα διαπραγμάτευσης με ανθρώπους και από την Ευρώπη και οικονομολόγους και ανθρώπους που έχουν μια πολύ μεγάλη εμπειρία σε τέτοια μεγάλα γεγονότα. Έχουμε λοιπόν άποψη. Έχουμε όμως μια. Αν θέλετε, αφισβήτηση αυτής της θέσης του ΣΥΡΙΖΑ ότι μπορεί να πάει μόνος του και να διαπραγματευτεί προς όφελος της χώρας. Πρακτικά είστε υπέρ του να κλείσει η αξιολόγηση όπως είμαστε σε εκκρεμότητα αυτή τη στιγμή? Επιτρέψτε μου. Ναι. Λέω ότι όπως δεν διαπραγματεύτηκε σωστά το 30 δεξιό Πασόκ, έτσι δεν θα διαπραγματευτεί σωστά το 30 αριστερά. Μιλάμε και το λέμε από την πρώτη στιγμή και θα το πούμε με συγκεκριμένη πρόταση στις 26 του μήνα. 30% το άθροισμα του εκλογικού ποσοστού προφανώς. Ναι. Λέμε λοιπόν ότι το 30 αριστερά. Το 35, όσο θέλετε. Ναι, όχι, δεν κατάλαβα. Μπερδεύτηκα τη φράση. Λέω
Θέλετε να το ξαναπώ, κύριε Πρεσβυτέρη? Όχι, λέω, το κατάλαβα. Ότι όπως δεν διαπραγματεύτηκε σωστά η Νέα Δημοκρατία μαζί με το ΠΑΣΟΚ, έτσι πιστεύουμε ότι θα έχει αδυναμία ο ΣΥΡΙΖΑ να διαπραγματευτεί προς τα κόμματα. Κύριε, εγώ δεν ζήτησα κριτική πάντως για τα άλλα κόμματα. Δεν κάνω κριτική. Επειδή 28 Φεβρουαρίου λύγει το πρόγραμμα. Σας λέω κάτι πολύ συγκεκριμένο. Αν το ποτάμι είναι στην κυβέρνηση, εσείς ποια θέση θα υποστηρίξετε, τι πρέπει να κάνει η Ελλάδα τώρα, άμεσα, για να περάσει το επόμενο βήμα? Σας λέω κάτι πολύ συγκεκριμένο, το οποίο μάλλον δεν το καταλαβαίνετε. Σας λέω ότι εμείς για να είμαστε κυβέρνηση πρέπει να υπάρξει μια εθνική ομάδα διαπραγμάτευσης. Δεν δίνουμε δηλαδή το OK, να σας το πω πολύ απλά. Τις γραμμές αυτής της ομάδας, το ποιος θα είναι ο στόχος της, τι θα επιδιώξει αυτός ο σημαντικό, το σημαντικό, ένα σημαντικό είναι ότι αυτή η ομάδα πρέπει να είναι εθνική ομάδα. Δηλαδή δεν πιστεύουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να πετύχει κάτι παραπάνω στην Ευρώπη που δεν το πέτυχε ο Σαμαράς. Τι να διεκδικήσει αυτή δηλαδή, η ομάδα? Θα πρέπει να είναι μια ομάδα. Τι διεκδικεί από θα τους πρέπει Ευρωπαίους. Να είναι μια ομάδα που εκπροσωπεί το 51% των Ελλήνων. Αυτή η υπόθεση του χρέους, δηλαδή, αυτή η υπόθεση των εγκρεμωτήτων και τη όποια συμφωνία πρέπει να κάνουμε με την Ευρώπη. Άρα βάζετε το χρέος μπροστά. Δεν μπορεί να είναι. Τις προτεραιότητές σας. Δηλαδή, πάει αυτή η εθνική ομάδα, αν συγκροτηθεί στους Ευρωπαίους και πάει στις 5, 10, 15 Φεβρουαρίου. Τι ζητάει, ποιο είναι το πρώτο? Λέει να κλείσει αξιολόγηση, να περάσουμε στο προστατευμένο της χρηματοδότησης που η κυβέρνηση, η προηγούμενη, σχεδίαζε. Λέει να συζητήσουμε πρώτα το χρέος. Ποιες είναι οι προτεραιότητές σας? Αυτό ζητώ, κύριε Θεοδωράκη. Ναι. Και εγώ σας λέω ότι το πρώτο που ζητάμε εμείς και θα πρέπει να συμφωνήσουμε με τον ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι δεν πάει ο ΣΥΡΙΖΑ να διαπραγματευτεί για το χρέος και την διαπραγμάτευση. Μετά πάει η Εθνική Ελλάδος. Έτσι. Πάει, δηλαδή, τι ζητάει αυτή η Εθνική πάει Ελλάδος? Πάει κάποιος που για την Ευρώπη εκπροσωπεί όλη την Ελλάδα και όχι ένα τμήμα της Ελλάδας. Ναι, αλλά με αυτό στόχο τι είναι όμως, σαφές αυτό, αλλά τι ζητάει? Ποιος είναι ο στόχος, δηλαδή αυτή τη Εθνική Ελλάδος, ποιος είναι ο στόχος? Το έχω καταλάβει, αλλά θέλω να καταλάβει και εσείς τι λέω εγώ. Το απροπαιτούμενο λοιπόν για μας είναι αυτό, ότι πάει η Ελλάδα και διαπραγματεύεται. Τι διαπραγματεύεται? Λέει ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να κάνει μεγάλες αλλαγές. Υπάρχουν πολλά Μάλιστα. πράγματα που πρέπει να προχωρήσουμε. Μεταρρυθμίσεις δηλαδή. Μεταρρυθμίσεις και βεβαίως θέλουμε να εκπληρώσει και η Ευρώπη τις δικές υποχρεώσεις προς τη χώρα. Δεν αμφισβητούμε τις παροχές της Ευρώπης προς τη χώρα. Θέλουμε τα λεφτά τα οποία έχουμε συμφωνήσει. Θέλουμε τα 7,5 δις. Και βεβαίως η συμφωνία μας με τους Ευρωπαίους ισχύει. Δεν καταργούμε τις προηγούμενες συμφωνίες. Κύριε Πρόεδρε, το θέμα είναι πάρα πολύ απλό. Γιατί να φτιαχτεί τώρα αυτή η Εθνική Ομάδα Διαπραγμάτευσης? Είχε προταθεί το 2012. Γιατί τώρα είμαστε πιο κοντά στο χείλο του γκρεμού, δεν πέτυχε, κύριε Πρεσβυτέρη. Και τότε στο χείλο του γκρεμού ήμασταν. Όχι. Με το 1,5 πόδι έξω από το ευρώ ήμασταν τότε. Όχι. Τώρα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εγώ σας λέω ότι δεν έγινε. Γιατί να γίνει τώρα? Είναι ένα σοβαρό ερώτημα. Και δεύτερον, άμα είναι να πηγαίνουμε όλοι μαζί, γιατί κάνουμε εκλογές την Κυριακή? Δεν κατάλαβα. Συγγνώμη. Κάνουμε εκλογές από μια λάθος, κατ' εμέ, εκτίμηση των πολιτικών κομμάτων της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ. Έπρεπε να υπάρξει πολιτική συμφωνία, να βγει πρόεδρος της Δημοκρατίας. Έχουμε την εγκρεμότητα του πρόεδρου της Δημοκρατίας. Έχουμε πολλές εγκρεμότητες. Εγώ λέω λοιπόν. Κύριε Θεοδωράκη, αν μου επιτρέπετε. Ένα λεπτό και συγγνώμη για τη διακοπή. Ναι, είναι λίγο λέτε, δύσκολο αυτό όμως. Αυτό που λέτε δεν το καταλαβαίνω. Είμαι στην πλάνη του. Ένα λεπτό, κύριε Θεοδωράκη. Θυμάμαι την πρότασή σας που έλεγε να βγάλουμε πρόεδρο της Δημοκρατίας και να πάμε σε εκλογές τέλος Φεβρουαρίου. Με συγχωρείτε πολύ, αλλά τώρα καταγγέλλετε τις εκλογές επειδή γίνονται ένα μήνα νωρίτερα από ό,τι εσείς θέλατε. Βεβαίως. Εμείς δεν καταγγέλλουμε. Άρα οι 30 ημέρες είναι το πρόβλημα. Όχι, κύριε Βαγγελάτο. Επιτρέψτε μου να κάνουμε ένα σοβαρό διάλογο. Επιτρέψτε μου. Το προσπαθώ. Και δεν θέλω, όχι, θέλω, δεν θέλω να το εκλάβωσμομφεί αυτό που λέτε. Όχι, αλλά δεν με ενδιαφέρει αν θα το εκλάβετε. Επιτρέψτε μου όμως. Φεβρουαρίου. Εσείς. Κύριε Βαγγελάτο, επιτρέψτε μου. Είμαι σε ένα διπλανό στούντιο. Δεν μπορώ να ακούω τη μία στιγμή τον κύριο Πρεσβυτέρη για άλλο θέμα. Δεν και μίλησε κανείς. Δεν μιλήσαμε εμείς πάντως. Ο κύριος Πρεσβυτέρης έχει κάνει ένα άλλο ερώτημα και υπάρχει μια παρεμβολή του κύριου Βαγγελάτου με ένα άλλο θέμα. Θέλω να είμαι σαφής. Ποια είναι η ένστασή μας σε σχέση με τις εκλογές? Εμείς είχαμε προτείνει εκλογές τον Νοέμβριο, όπως πολύ καλά ξέρετε. Όταν είδαμε ότι δεν βγαίνει πρόεδρος της Δημοκρατίας και πάμε με συν μία εγκρεμότητα, είπαμε ότι είναι υπεύθυνη στάση από την πλευρά του Κοινοβουλίου να βγάλει πρόεδρο της Δημοκρατίας και να πάει μετά σε εκλογές. Είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Δηλαδή, να μην έχουμε όλες τις εγκρεμότητες σε αυτή τη νέα Βουλή. Αυτή είναι η διαφορά της πρότασής μας. Η λιγότερο δύσκολη εκκρεμότητα είναι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Κάποιον θα βρουν, ακούω τον Αβραμόπουλο, λέγαμε στο ρεπορτάζ προηγουμένως, ή κάποιον άλλον, ενδεχομένως θα βγει. Κάπως θα βγει πάντως. Ναι. Το δυσκολότερο είναι η διαπραγμάτευση με τους ξένους. Ναι. Άρα εκεί ερωτώ. Κάνουμε εκλογές. Καταθέτουν τα κόμματα τις προτάσεις τους. Θα γίνει μια κυβέρνηση συνεργασίας ή αυτοδύναμη, δεν ξέρω τι. Και μετά αυτή η κυβέρνηση που και θα πει: Ελάτε τώρα όλοι μαζί να πάμε, και οι άλλοι γιατί να πάνε? Βεβαίως. Θα υπάρχει μια πατριωτική ομάδα διαπραγμάτευσης, όχι με πρώην
βουλευτές της Β' Αθήνας που έστελνε ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Βενιζέλος ανάλογα της επιθυμίας των παραθύρων, μια μόνιμη Εθνική Επιτροπή Διαπραγμάτευσης που θα παίξει αυτόν τον εθνικό ρόλο. Ναι, και αλλά βεβαίως, αφού και δεν βεβαίως, έγινε το 12, τι είναι το στοιχείο αυτό που σας κάνει να πιστεύετε, γιατί εγώ καταλαβαίνω ότι αυτό το όσο πολύ καθαρά, ότι το θέτεται ως όρο για να μετάσχετε σε μια, να μπείτε, να συζητήσετε μια κυβερνητική συνεργασία. Ποιο λοιπόν είναι το στοιχείο που διαφοροποιεί το σήμερα από το 12? Το 12 δεν έγινε και οι συνθήκες τότε ήταν επίσης εξαιρετικά δύσκολες, θα σας έλεγα δυσκολότερες. Δηλαδή τι έχει αλλάξει ούτως ώστε να γίνει αυτό που εσείς επιθυμείτε για να συμβάλλετε σε κυβέρνηση? Το ότι δεν κάναμε κάτι σωστό το 12 δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να το κάνουμε το 15. Τι σημαίνει αυτό? Έχει αλλάξει. Τι σας κάνει πιο αισιόδοξο, αυτό σας ρώτησε. Δεν με κάνει τίποτα πιο αισιόδοξο. Λέω ότι είναι το πιο αναγκαίο. Βλέπω ότι η χώρα μου είναι πολύ κοντά στο χείλος του γκρεμού. Βλέπω λοιπόν ότι η επιπολαιότητα κάποιων στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, βλέπω η κακή διαπραγμάτευση των στελεχών της προηγούμενης κυβέρνησης δεν θα οδηγήσει πουθενά. Και χρειάζομαι ως πολίτης μία ασφάλεια. Και αυτή η ασφάλεια περνάει από μια πατριωτική ομάδα διαπραγμάτευσης. Κύριε είναι Πρόεδρε, ένας από τους συγκεκριμένους όρους που θα θέσει το ποτάμι στις 26 Ιανουαρίου. Κύριε Πρόεδρε, πριν από 1,5 μήνα σας είχα πάρει μια συνέντευξη και μου είχατε πει τότε ότι δεν θα μπείτε εσείς προσωπικά στην κυβέρνηση. Ναι. Ακόμα και αν το ποτάμι μπει. Ισχύει αυτή η δέσμευση? Ισχύει στην κυβέρνηση. Ναι. Θέλω να δώσω ένα διαφορετικό στίγμα της προσπάθειάς μου. Εγώ δεν έχω ανάγκη από την αντιπροεδρία, δεν έχω ανάγκη από μεγάλη Mercedes, δεν έχω ανάγκη από τίτλους, δεν έχω ανάγκη από υπουργεία. Και να σας πω κάτι, και θα διαπραγματευτούμε όχι τις θέσεις των υπουργών του ποταμιού, από την οποιαδήποτε καινούργια κυβέρνηση, αυτό που θέλουμε να προκύψει είναι μια κυβέρνηση που θα ενώνει τον κόσμο έξω από τα κομματικά στερεότυπα. Δηλαδή δεν θέλουμε τους 7 υπουργούς του ΣΥΡΙΖΑ και τους 2 υπουργούς αναπληρωτές του ποταμιού. Μάλιστα. Θέλουμε μια κυβέρνηση που θα είναι των περισσότερων. Θα υπάρχει μια κοινωνική πλειοψηφία σε αυτή την κυβέρνηση. Κύριε Θοδωράκη, ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη συζήτηση και καλή επιτυχία στους στόχους σας. Ευχαριστώ.